17ο λεπτό στο Ατσαλένιο, Πίλιος για τον Πόρο θα κλέψει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει χώρο, σουτάρει, γκολ. 0-1 για τον Πόρο. Μπάμπης Πίλιος είναι ο σκόρερ. Ο Πόρος που είχε μπει πάρα πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πόα ήταν νοθρός και το πληρώνει σε αυτή την φάση με τον Πίλιο να κάνει το 0-1 προβάδισμα για τον Πόρο. Ο Πόρος πλέον έχει τον αέρα του γκολ εδώ, ο Τριανταφυλλίδης, ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, η μπάλα θα περάσει, Σένκα, ωραία η προσποίηση, πλασάρι, out, μεγάλη ευκαιρία, αμέσως μετά για το 2-0. 37ο λεπτό, ο Λουμπάκης υπέροχα στον Γιόρνταν, πλασάρι με τα πόδια ο Λουμπάκης, μεγάλη απόκρουση, σώζει την ομάδα του από δεύτερο γκολ. Δεύτερο ημίχρονο, Κερμενίδη στην σέντρα, κεφαλιά από τον Καϊμακαμούδη, μπάλα out, προσπαθεί να αντιδράσει εδώ ο Πόα. Πλουσής, Ξυλούρης, ξανά στον Πλουσί, προϋποθέσεις, δεν είναι καλό το πλασέ, μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Εδώ ο Πόα μέσα στην περιοχή, ο Καϊμακαμούδης, θα πέσει, δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι, φαίνεται ότι ο αμυντικός του Πόρου βρίσκει την μπάλα. Θα εκτελεστεί το φάουλ από το Σένκα, Χριστάκη στο shoot out, καλή ευκαιρία για τον Πόρο. Έχουν συμπληρωθεί 5 λεπτά καθυστερήσεων και ο διαιτητής, ο κύριος Κουκουράκης, δίνει τέλος στο παιχνίδι. Πρώτη ιστορική νίκη για τον Πόρο στην τρίτη εθνική. Θεωρώ ότι μας έλειπε πολύ μια νίκη για να ανέβουμε ψυχολογικά. Ευελπιστώ πλέον μετά και την πρώτη μας νίκη να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε, ούτως ώστε στα play-off και ενισχύοντας την ομάδα να μπορέσουμε να προλάβουμε και να σώσουμε την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι των παιδιών καθαρά, δώσανε την ψυχή τους και από τους παίχτες και από μένα είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο γιατί έχει γενέθλια και του αφιερώνουμε αυτή. Εύχομαι στο Μάνο, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ένας πολύ καλός προπονητής. Όμως, εντάξει, νομίζω ότι έχει βάλει αρκετά νέα παιδιά. Κουράγιο, δύναμη. Πιστεύω πολύ στο Μάνο, ένας εξαιρετικός προπονητής και νομίζω ότι θα βρουν το δρόμο τους. Περνό παιχνίδι, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Θεωρώ 100% ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα που ήταν σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πόρος ήταν καλύτερος από εμάς. Και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ θα έλεγα. Η ομάδα του Πόρου δεν είχε αγωνιστική την Κυριακή. Εμείς είχαμε, τα παιδιά όλα ήταν κουρασμένα. Παράπονα από την προσπάθεια των παιδιών δεν έχω, δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να ξεκουραστούμε και να πάμε το επόμενο παιχνίδι να πάρουμε αυτό που δεν πήραμε σήμερα.